Έχει ξαναγίνει, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Τόσο πολύ δεν το θυμάμαι. Αισθητά πιο κάτω από το συνηθισμένο επίπεδο είναι εδώ και αρκετές ημέρες η στάθμη της θάλασσας στις βόρειες ακτές της Κρήτης. Το φαινόμενο είναι έντονο στο παλιό λιμάνι των Χανίων, αλλά και στην περιοχή του Κούλε, στο Ηράκλειο, όπου σε πολλά σημεία έχουν αποκαλυφθεί βράχια τα οποία μέχρι χθες δεν ήταν ορατά. Ναι, ήταν. Αν παρατηρείτε μέχρι εκεί που είναι το πράσινο, δεν ξέρω αν βλέπετε. Mm-hmm. Τώρα είναι αισθητά έτσι, είναι μισό μέτρο περίπου πιο κάτω, να πω κάπου εκεί, έτσι εμπειρικά πώς το βλέπω αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα από τι προκαλείται κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ο καθηλήν αρμόδιος. Κάθε χρόνο αυτή η εποχή που τραβείται η θάλασσα. Κάθε χρόνο η εποχή ακριβώς τραβείται. Για κάνα μήνα ξεργοτές και μετά πάλι ξανέρχεται. Έρχονται τα νερά, φεύγουν τα νερά. Μια έρχονται πολύ, μια έρχονται λίγο. Αλλά συνέχεια φέτος ήταν πολύ. Κατέβηκε ένα μέτρο σχεδόν. Την εντυπωσιακή πτώση του επίπεδου της θάλασσας παρατηρούν θαμώνες, εργαζόμενοι στο παλιό λιμάνι και κυρίως ψαράδες. Εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά η άμποτης που λέμε. Έχει κατέβει πολύ, πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Πολύ, 30-40 πόντι. Δεν ξέρω γιατί, πού οφείλεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη, στο βόρειο τμήμα, τα νερά έχουν υποχωρήσει εμφανώς. Φανταστείτε ότι εδώ που δένουμε εμείς, το σκάφο ήταν 3 μέτρα πιο πίσω και είχε βρει κάτω, στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει. Οι ιδιοκτήτες σκαφών και οι αλίες της νέας χώρας στα Χανιά μιλούν ακόμη και για κινδύνους, τους οποίους ωστόσο οι γνώστες της θάλασσας μπορούν και αποφεύγουν. Σήμερα που ήρθα και τσέκαρα, είδα ότι έχει ανέβει λίγο, τουλάχιστον 10 πόντους. Ήταν αρκετά επικίνδυνα και μάλιστα σημεία τα οποία περνούσαμε άνετα με σκάφη και τις προηγούμενες σεζόν, τώρα είναι επικίνδυνα. Δηλαδή εκεί που πέρναγες και είχες 1 μέτρο τέτοιο, τώρα είσαι στους 50 πόντους, ας πούμε. Ο κύριος Νίκος Καμπάνης, διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, εξηγεί ότι μετά την εμφάνιση της αστρονομικής παλήρειας κοντά στη νεαρινή ησημερία, οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι δεν επέτρεψαν την επαναφορά της στάθμης της θάλασσας στα φυσιολογικά επίπεδα. Σφυροί νοτιάδες το επικράτησαν και έτσι, να το πει κανείς πολύ παραστατικά, έσπρωξαν τη θάλασσα από τα νότια προς τα βόρεια και έτσι χαμήλωσε η θάλασσα σε κάποιες περιοχές της βόρειας ακτής, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, ανάλογα πώς εκτεθειμένες ήταν στο φαινόμενο του νουτιά. Η στάθμη της θάλασσας, σύμφωνα με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα σταδιακά μετά την εξασθένιση του συστήματος που έδωσε ισχυρούς νοτιάδες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε όμως και μας δείχνει την δύναμη της φύσης όπως υφίσταται γύρω μας. Σε αντίθεση με τις βόρειες ακτές της Κρήτης, στις νότιες παρατηρείται άνοδος της στάθμης της θάλασσας.